Απόψε θα γίνει της Κορέας. Είναι μια έκφραση που λέγεται με ευκολία σήμερα για να υποδηλώσει αναταραχή και φασαρία. Μια έκφραση που κρύβει μια συγκλονιστική ιστορία του πολέμου σε μια άκρη της Ασίας, όπου συγκεντρώθηκε μια τρομακτική δύναμη πυρός και άνθρωποι από διαφορετικά έθνη που όπου συγκρούστηκαν ανελέητα. Ανάμεσά τους και πολλοί συμπατριώτες μας. Η συντριπτική τους πλειοψηφία βεβαίως ήταν εθελοντές. Ανάμεσά τους και ιερείς που έκαναν λειτουργία ακόμα και στο μέτωπο την ώρα της μάχης ή λίγο πριν από τη μάχη. Δείτε μια φωτογραφία ντοκουμέντου από ακριβώς αυτήν την τελετή. Η καθημερινή ζωή των Ελλήνων στρατιωτών ήταν δύσκολη. Και αυτοί μας περιγράφουν οι βετεράνοι που γύρισαν από την κόλαση της Κορέας. Το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα της Κορέας συγκροτήθηκε κυρίως από εθελοντές. Με πήρε τηλεφωνικός ο επιλογίας και μου λέει: Θεοδωράκη, φεύγουνε για την Κορέα, θες να πας, να σε γράψω, να με γράψω. Με έκανε να πάω ο πατριωτισμός. Έτσι το έκανα μια συσόρξη, εγώ θα πάω στην Κορέα, θεοδωράκη. Όλο το τάγμα ήταν εθελοντές. Δεν μπει εθελοντής, με επίλεξε το κράτος. Γιατί μας λέει, εσείς το λόγο που είμαστε 552, λέει τώρα είναι να πάνε στην Κορέα. Και εκείνα που είναι επιλεμμένοι, θα δείτε πόσοι θέλουν να πάνε και δεν θα πάνε αυτοί. Θα πάτε εσείς, ακούστε, έχετε περάσει από κοσίνα. Αντίθετα με τους πεζικάριους, οι αεροπόροι ενημερώθηκαν ότι ήταν υποχρεωτικά εθελοντές για την Κορέα. Δεν πήγαμε εθελοντές εμείς στην Κορέα. Εμένα τουλάχιστον με ειδοποίησε ο διοικητής μου και εμένα και τώρα τα παιδιά ότι φεύγεται για το 13ο μήνος. Όχι εθελοντές. Στην αεροπορία ήταν όλοι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Αρκετοί εθελοντές βρέθηκαν στο μέτωπο συνειδητά για να πολεμήσουν τον κομμουνισμό, όπως έκαναν και στον εμφύλιο στην Ελλάδα. Θέλαμε να πάμε για το καλό της πατρίδας μας. Να πολεμήσουμε τον κομμουνισμό. Εμείς περιφερνόμαστε να λέμε ότι είμαστε στον ελεύθερο κόσμο και τους άλλους τους θεωρούσαν πίσω από συντηρούν παραπέντασμα κτλ. Είχαμε ζήσει, εγώ προσωπικά είχα ζήσει τους κομμουνιστές. Ήμουν και εχμάλωτος στο Αντάρτικο. Μ' είχαν πιάσει εχμάλωτο του Ελλάς. Σύντομα κυκλοφόρησε η φήμη πως κάποια αριστεροί αναγκάστηκαν να πολεμήσουν στην Κορέα για να μην εξοριστούν και για να καθαρίσουν το Μητρώο τους. Όχι, δεν είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν νομίζω ότι υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις. Καθόλου. Φτάνοντας στην Κορέα, οι Έλληνες, εκτός από τον εχθρό, έπρεπε να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Κατεβήκαμε το πλοίο, είδαμε κάρτες πρώτου κόσμου από τα χιόνια. Ασυνήθιστη στο πολικό ψύχος, οι Έλληνες θρύνησαν τον πρώτο νεκρό. Όχι από τα εχθρικά πυρά, αλλά από το κρύο. Εσημειώθη η πρώτη απώλεια, διαβάζουμε σε πρωτοσέλιδο της εποχής. Έλλην στρατιώτης απεβίωσεν εις την Κορέα από το ψύχος. Εκοιμήθη έξω από τη σκηνή του και ευρέθη την πρωίαν νεκρός. Ο πρώτος ο νεκρός του πρώτου τάγματος ήταν ότι στη σύμπτυξη κοιμήθηκε στο τζιπ ένα παιδί και παγωμένος πάγος στο πρώτο. Οι Έλληνες προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να αντιμετωπίσουν την παγωνιά. Αρκετοί από τους στρατιώτες και τους αξιωματικούς αναγκάζονται για πρώτη φορά στη ζωή τους να πατήσουν τη σκανδάλη και να αφαιρέσουν ανθρώπινη ζωή. Είναι κάτι το οποίο στην αρχή βέβαια σε σοκάρει, αλλά μετά πρέπει να το κάνεις, γιατί αν δεν το κάνεις, θα το κάνει ο άλλος εις βάρος της δικής σου ζωής. Όχι. Δεν είναι χρήση, άχι, ποτέ να σε σκοτώσω και ούτε θα να σκοτώσω.
Για να αμυνθούμε όμως, είμαστε υποχρεωμένοι, όταν δεν το ξέρουμε, να σκοτώνουμε κιόλας. Βέβαια. Το ελληνικό σώμα έπιασε αρκετούς εχμαλώτους, από τους οποίους άντλησε πολύτιμες πληροφορίες. Δεν αφήνουμε το σκαμπίνι να πέσει. Έτσι, διότι τηρούσαμε απόλυτα τις συνθήκες όλες τις διεθνείς που υπάρχουν και αφορούν τους εχμαλώτους. Εγώ δηλαδή πιάσαμε 30 εχμαλώτους, μην πειράξει κανένας, απολύτως τίποτα. Μετά από μια περιπολία, οι Έλληνες εξοντώνουν μια ομάδα Κινέζων και σε μια σπηλιά ανακαλύπτουν εχμάλωτους Αμερικανούς. Χάνε μέσα και βλέπουμε κάτι Αμερικάνους μαύρους, τραυματισμένους. Ένας μέσα στο εθαδό σα στήθος ήταν όλος πουλί και γεμάτο. Και άλλο σπασμένα τα πόδια του. Μόλις μας είδαμε τρέμαν έτσι και του λένε «I am Greek soldier». Μόλις μας λένε «I am Greek soldier», αρχίσαν και κλαίγανε. Τους πήραμε με τα προσοχής, φορεία κάναμε, τους πήγαμε πάνω στον λόγο και ειδοποίησαμε την ιεραρχία τους κάτω και ήρθαν και τους πήραμε. Φυσικά βρέθηκαν και οι Έλληνες εχμάλωτοι, όπως ο γιος του στρατηγού Τσιγάντε. Έλλην δημοσιογράφος εχμάλωτος των Βορειοκορεατών, γράφει ο τύπος της εποχής. Στο δημοσίευμα εικονίζεται ο Μιχαήλ Τσιγάντες, η σύλληψη του οποίου είχε προκαλέσει τόσο διεθνή θόρυβο και εξακολουθεί να ευρίσκεται η στρατόπεδο εχμαλώτων της Βορείου Κορέας. Πρώτος έμαθε νέα ο Γιώργος Καράγιωργας, που ήταν πολεμικός ανταποκριτής και σε κάποιες συνομιλίες πλησίασε τους Βορειοκορεάτες. Και λέω, έχουμε έναν Έλληνα που τον έχετε πιάσει. Ω, μου λέει, είναι εντάξει. Είναι ζει, λέει, και είναι καλά. Παρά την αγωνία για την επιβίωση, η εξαθλίωση των Κορεατών συγκινεί τους Έλληνες στρατιώτες. Να βλέπεις τώρα παδάκια και γυναικόπαλα μικρά, σαν σκελετά. Τι να φάνε, θέλω να δεν είχαν να φάνε και τίποτα. Φτώχεια μεγάλη. Οι Κορεάτες είναι φτωχοί άνθρωποι. Ούτε ρούχα δεν είχαν να φορέσουν. Μικροί και μεγάλοι Κορεάτες έκαναν τα πάντα για να εξασφαλίσουν ένα κομμάτι ψωμί, ισοπεδώνοντας συχνά την αξιοπρέπειά τους. Είδα με τα μάτια μου να έρχεται πατέρας και να φέρνει το κορίτσι του 14-15 χρονών και να λέει «θέλω 5 δολάρια». Φαίνανε έξω τα σηματοπλέγματα, τις κόρες τους, τις αδελφές τους και τις, ουσιαστικά τις πουλάγανε την ώρα ή με τη νύχτα. Και έβγανα 2-3 μισόγυμνες και σου κάνανε «έλα από εδώ». Κανένας δικός μας δεν το έκανε αυτό, κανένας δεν πήγε. Εκατοντάδες ανήλικοι Κορεάτες βρίσκουν καταφύγιο στο ελληνικό στρατόπεδο. Έμπαιναν μέσα μερικά παιδιά για να τα βοηθήσουν πιο πολύ και αυτά να φάνε κάτι, να πάρουν και μερικές δραχμές. Μπόεσαν τα λέγαμε τα παιδιά. Ερχόντουσαν και εργαζόντουσαν παιδιά. Ένας από τους ανήλικους Κορεάτες έσωσε τη ζωή του υπολοχαγού Αλέξανδρου Καρατζά. Εγώ προσωπικά είχα έναν μαζί μου, στη σκηνή μου μέσα. Μάλιστα αυτός με βοήθησε να τραυματίστηκα, με τράβηξε λίγο κάτω. Ήταν 16-17 χρονών. Προσπάθησα να τον βρω, δεν μπόρεσα. Οι στρατιωτικοί ιερείς έδιναν κουράγιο στους Έλληνες στρατιώτες. Ο Παπανικόλας, που τότε δεν φόραγε τα ράσα, αλλά τη στολή του Έλληνα στρατιώτη, θυμάται την παρουσία των ιερέων. Ο ιερεύς, ο δικός μας, ήταν καταπληκτικός. Ερχόταν στην πρώτη γραμμή και μας παρακολουθούσε και μάλιστα προσευχόνται για μας. Οι ιερείς μας αγαπούσαν. Ο ρεπόρτερ Γιώργος Καράγιωργας περιγράφει σε δημοσίευμά του. Κάθε τόσο ο ιερεύς αναγκάζεται να σταματά, γιατί τα πυροβόλα που έχουν μεταφερθεί στην πυρπολημένη πρωτεύουσα στέλνουν με ομοχυρίες τα βλήματά τους προς τα στήθη που πορεύονται φανατισμένα για να γκρεμίσουν ναούς και να καταπατήσουν παραδόσεις.